Αλεξάνδρα Παύλου στο Μακάριο νοσοκομείο. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εν αναμονή της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατσουπαντέλα στο Μακάριο νοσοκομείο για να παρακαθίσει σε σύσκεψη με τον ΟΚΙΠ αλλά και για να ελέγξει την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Μακάριο νοσοκομείο μετά και τη διαθεσιμότητα των δύο γιατρών. Να πούμε, Κατερίνα, ότι την ίδια ώρα φωνάζουν οι γονείς παιδιών με μεταμόσχευση νεφρού και παιδιών με σοβαρές νεφρολογικές παθήσεις, καθώς δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την απόφαση της διαθεσιμότητας των δύο γιατρών, καθώς κατέρχονται και σε διαμαρτυρία αύριο Τρίτη στις 4 η ώρα στο Υπουργείο Υγείας. Προβληματισμένοι παρουσιάζονται καθώς λόγω των πρόχειρων λύσεων, όπως δηλώνουν, που έχει πάρει το Υπουργείο, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξειδικευμένη φροντίδα που... Ναι, Αλεξάνδρα μου. Που τους παρήχαν οι δύο γιατροί, και που τους παρήχαν στα παιδιά βασικά οι δύο γιατροί. Αυτό βασικά, Κατερίνα, και τη βαθύτατη του θλίψη και συμπαράσταση προς την οικογένεια της ανήλικης που έχασε τη μάχη με τη ζωή, τόνισε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Παράλληλα με την... τόνισε πως πρέπει να αποφευχθεί η θυματοποίηση των γιατρών, ενώ τόνισαν ότι οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται με απόλυτο σεβασμό και δεν πρέπει να αποδομούνται πρόσωπα και σίγουρα να μην καταργήσει κανείς το έργο που είχαν κάνει δύο γιατροί εδώ στο Μακάριο νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια. Αλεξάνδρα, Κατερίνα, μου, ξέρουμε ότι είναι σαν καζάνι που βράζει η κατάσταση. Ξέρουμε ότι υπάρχει αναβρασμός. Ξέρουμε ότι έρχεται ο Υπουργός της Υγείας εκεί για να δει πού μπορεί να έρθει η ισορροπία ξανά. Αυτό που μας ενδιαφέρει, συνάδελφε, και είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να το ακούσουν όλοι, και οι υπουργοί και οι γιατροί και νοσηλευτές και ο ένας και ο άλλος και όλοι οι αρμόδιοι, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα Μακάριο νοσοκομείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και να μην νιώθουν ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς τους ανασφάλεια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου. Περιμένεις τον Υπουργό, 9 η ώρα κανονικά θα έρθει, 12 η ώρα θα κάνει δηλώσεις στο Υπουργείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα διακόψουμε. Να σε